Παλαιστινιακού Νοσοκομείου ότι θα έκανε τη φωνή του. Με τα χειρητικά ένιωσε ακροτηριασμένος και προδομένος. Ο Πέτρος διάθηκε από τον καρκίνο και έζησε άλλα 20 ολόκληρα χρόνια μετά από την αλλεργική. Έπινε πλέον περισσότερο για να πνίξει τον πόνο, τον ψυχολογικό εξαιτίας της απώλειας της φωνής. Δεν ήξερε ότι έπρεπε να ευγνωμονεί την καλή του τύχη ή το Θεό που σώθηκε από τον καρκίνο, απλά γιατί αγνοούσε τη διάγνωση εκείνη. Οι δικοί του συνέχιζαν να μην τον ενημερώνουν τα 5 πρώτα χρόνια για να μην τον στενοχωρήσουν. Εκείνος καθημερινά έπινε αλκοόλ στενοχωρημένος και καταργιόταν τον ενισιό που τον έστειλε για λαρυγκοσκόπηση, η οποία προκάλεσε την λαρυγκεκτομή, γιατί νόμιζε ότι άδικα και εξαιτίας του έχασε τη φωνή. Θα έπρεπε όμως να τον ευγνωμονούσε ότι χάρη στην παρόθεση εκείνη τέθηκε πρώιμη διάγνωση και φυτέθηκε ίαση. Για τους ίδιους τους χειρουργούς που τέλεσαν την εγχείρηση χωρίς να τον έχουν ενημερώσει νωρίτερα, περιέργως, δεν εξέφρασε κανένα παράπονο, ούτε κατάρα. Όταν τελικά του είπαν την αλήθεια, απλά δεν τους πίστεψε. Έγραψε σε ένα μπλοκ επικοινωνία στο αμίμητο, ψέματα μου λέτε, για να δικαιολογήσετε τον καταραμένο τον ανιψιό μου που με πήρε στο λαιμό του. Αν είχα στα αλήθεια καρκίνο, τώρα θα είχα πεθάνει. Λέτε ψέματα ή ήταν λάθος η διάγνωση. Στο μυαλό του κυρίου Πέτρου, του μέσα σε πέλαγος της θλίψης, η διάγνωση καρκίνου αποκλείστηκε από τη συνέχιση της ζωής.